Θέλω μια χάρη. Μπορώ να σας ζητήσω. Βεβαίως. Πριν περάσουμε στον μεγάλο τελικό για να γίνει αυτή η ανατροπή, θα ήθελες να πάμε μια βόλτα στο Μουσείο Επαγγελμάτων της Αμφίκλειας, το οποίο είναι πραγματικά ένας θησαυρός. Με τρέλα. Φύγαμε. Το Μουσείο Επαγγελμάτων φιλοξενείται όπως και το Μουσείο Άρτου στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμφίκλειας. Η συλλογή του περιλαμβάνει χαρακτηριστικά αντικείμενα διαφόρων επαγγελμάτων του παρελθόντος που δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην Αμφίκλεια σε παλαιότερες εποχές. Τα πολύτιμα αυτά αντικείμενα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μάζεψαν και διαφύλαξαν τα μέλη του Λαογραφικού Χορευτικού Συλλόγου Αμφίκλειας, η Δαδιώτικη Εστία. Κύριε Γιώργο, καλώς ήρθατε στο selfie της ΕΡΤ. Ο κύριος Γιώργος είναι ο παλιός διευθυντής του σχολείου του χωριού. Η ΕΡΤ του πολιτισμού και της ποιότητας. Ευτυχώς που την έχουμε, γιατί οι άλλοι μας έχουν γεμίσει σαπουνόπερες. Θέλουμε να μας πείτε καταρχήν αυτή η ωραία φορεσιά που φοράτε, τι είναι. Αυτή η φορεσιά ήταν τα καθημερινά των παππούδων μας, πριν από 70 χρόνια. Ήταν η καμιζόλα. Και αυτή η αγκούτσα ή η γλίτσα ήταν το τσουπάνι, που άμα δεν καθόταν καλά κανένα πρόβατο, την έπιανε από πίσω και το τραβούσε. Ήρθατε στην Αμφίκλεια του πολιτισμού, την κομμόπολη των 3.000 κατοίκων, που έχει μουσεία, έχει τα πάντα. Είναι ένας παραδοσιακός οικισμός. Ιδίως το πάνω μέρος της Αμφίκλειας έχει κηρυχθεί από το Πολυτεχνείο παραδοσιακός οικισμός. Εδώ τα παλιά τα χρόνια ο κόσμος ζούσε μια κλειστή οικονομία και δεν πήγαιναν στο σούπερ μάρκετ, όλα τα έφτιαχναν στο σπίτι. Ανταλλάσσαν δηλαδή τα προϊόντα. Προϊόντα, κάνανε δανεικαριές, δηλαδή θα έρθεις εσύ στο βαμπάκι το δικό μου, θα έρθω εγώ στο καλαμπόκι το δικό σου. Εδώ πέρα όμως, στο χώρο αυτό που βρισκόμαστε τώρα, στο Μουσείο Επαγγελμάτων, υπάρχει πραγματικός πλούτος, υπάρχει ιστορία. Υπάρχει ιστορία και έρχεται στο νου μας όλη η ζωή που κάνανε οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας. Έχει συμβεί κάτι τρομερό, γιατί σε αυτό το μουσείο είσαστε και ο ίδιος εδώ. Η συγγενή σας, ο πεθερός σας, ήταν ναι, ένα τσαγκάρι. Παπουτσής, ναι. Και είναι εκεί στη φωτογραφία. Ναι. Στάθη Τάσο, δεν είναι σαν να ξαναγυρίζουμε λίγο πίσω στα σχολικά χρόνια στα Θρανία. Πώς νιώθετε? Εντάξει, όσο μαθαίνει, όσο μεγαλώνει. Ο δάσκαλος όμως νομίζω θα λέει κάτι παραπάνω από καλά. Δεν πιστεύω να σας μάλωσω πολύ άσχημα καμιά φορά. Για το καλό σας καμιά φορά. Αλλά εγώ πάντα έλεγα αστεία και για να προσέχετε στο μάθημα έλεγα και μια ιστορία με την Αλεπού. Ποια είναι αυτή η ιστορία, μπορείτε να μας την πείτε? Υπήρχαν πολλές ιστορίες με την Αλεπού που πήγαινε να πιάσει τις κότες, αλλά μια φορά την έπιασε σε ένα σίδερο, μια παγίδα, ένα δόκανο ένας εκεί στο χωριό. Και την άλλη μέρα δεν ξέρω, έκοψε το πόδι της και έφυγε και πήγαινε κουτσί προς τα πάνω και της λέει η άλλη Αλεπού και ο Λύκος. Τι έγινε, λέει, πώς τα πέρασες απόψε, λέει η κυρία Μάρο, στο δόκανο? Καλύτερα από σόγαμπρος, λέει, τα πέρασα. Γιατί τους σογάμπρους τους μαλώνονται οι πεθερές τα παλιά τα χρόνια εδώ. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για τον τρίτο και τελευταίο γύρο του selfie. Team selfie πλησιάζει σε πολύ λίγο και παρέα με τον απίθανο κύριο Γιώργο δίνουμε την έναρξη. Ετοιμαστείτε για μια τρελή και αποκριάτικη παύλα καρναβαλική σκηταλοδρομία. Φύγαμε, καλή επιτυχία στους παίκτες μας. Είναι πολύ μπρίζα.